Τώρα το επόμενο. Είμαι η Ελένη Λουκά. Γράφει το μήνυμα. Χριστός Ανέστη, μας έχετε ζαλίσει με το γατάκι. Η κατάτια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της Αστυνομίας ασχολείται με γάτες ενώ αφήνουν τους δολοφόνους να κυκλοφορούν και δεν τους πιάνουν. Το κατάτημα της κοινωνίας έχουν φύγει από το Θεό και ο Σατανάς τους βάζει να ασχολούνται με τις γάτες. Έχουν γίνει οι γάτες σκύλοι, μετανοείται. Ελένη Λουκά. Ο κύριος Γιάννης. Γεια σας κύριε Κουβόπουλε, καλησπέρα. Και εγώ ήθελα να μιλήσω να πω κάτι για αυτό το γατάκι, το κακομοίρικο που το χτύπησε ο άλλος, το έσπαξε εκεί με το πόδι. Θέλω να πω ότι οι γάτες, πρέπει να ξέρει ο Ελ, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι το χειρότερο ζώο που υπάρχει. Και να σας πω το γιατί. Έρχεται στα πόδια σου, κρύβεται, μιαουρίζει, γουργουρίζει και μετά πάει στο πάρκο απέναντι και σκοτώνει για πλάκα. Οτιδήποτε βρει. Οτιδήποτε βρει θα το σκοτώσει, θα το χτυπήσει, θα ανέβει πάνω στο δέντρο. Θα φάει τα πουλάκια που έχει βγάλει, που έχει γεννήσει, που έχει κάνει ο κότσιπας. Είναι καταστροφικό. Έχετε δει γάτα με λουρί να τη βγάλει κάποιος έξω? Δεν υπάρχει. Και αυτοί που τις ταΐζουν τις γάτες, που τις έχουν, καμία σχέση. Τις γάτες τις εχθρεύουμε, κύριε Κουφόπουλε. Δείξτε λίγη συμπόνια και καλοσύνη. Μην επιχειρηματολογούμε υπέρ της βίας. Ή άμα ρίχνετε νερό στις γάτες ή άμα τις εχθρεύεστε, το καταλάβει. Άμα συμπεριφερθείτε με καλοσύνη, τη χαϊδεύετε, του δίνετε ένα πιάτο φαγητό, δεν θα σας γρατζουνίσει. Όταν ήταν νέος. Την εγγονή μου, τα καλά των καθουμένων. Και για τα σκυλιά μπορεί να το πει κανείς αυτό. Μην παράγουμε θεωρίες από μια αντίδραση ενός ζώου που δεν έχει το μυαλό του ανθρώπου. Δεν έχει αυτό το επίπεδο νόησης. Κύριε Κουφόπουλε, η γάτα. Έχετε δει ποτέ γάτα να την τραβάει κάποιος με το λουρί? Είναι ανεξάρτητη, μόνη της, ελεύθερη, ζει εκεί που θέλει. Ναι, γιατί έχει εκπαιδευτεί. Έχω δει και γάτα με λουρί. Ναι, γιατί έχει εκπαιδευτεί. Ακολουθείτε αφεντικό. Εγώ δεν έχω δει και δεν ξέρω. Δεν πειράζει τώρα. Τι μας ακούνε, αν έχουν δει άλλοι. Τι συζητάμε το βράδυ 12 παρά. Τι πράγμα? Τίποτα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έφαγε κλωτσιά η γάτα, την έφαξε με το πόδι εκείνος ο Ρωπανός. Τι θα το δικαιολογήσουμε κιόλας? Όχι. Δηλαδή πρώτα είναι ότι έχω κακή γνώμη. Δεύτερο δεν πεθάνε για τις γάτες. Μετά δεν πεθάνε. Τρίτο δεν ήταν σοβαρό. Μα ήταν, πήγε και το δημοσίευσε κιόλας ο άνθρωπος. Είναι ακουταμάρα το αυτό το πράγμα. Αυτός μόνος του το έπαθε αυτό. Λοιπόν, έχει σκεφτεί κανένας από αυτούς που διαμαρτύρονται φάγανε αρνάκι? Το αρνάκι το σφάξανε, το ξέρουνε. Το αρνίγο δεν θέλω να το σφάξω. Εγώ θέλω να το πυροβολήσω. Να το σκοτώσω ακαριέα. Γεια σας. Δεν φτάνει. Και πολύ το κράτησα, ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά προσπαθώ να αντιληφθώ, να δώσω λίγο χρόνο, να καταλάβω τι σκέφτεται ο ακροατής, πώς το έχει μέσα στο μυαλό του. Από την απέχθεια στα γάτια, φτάσαμε στους πυροβολισμούς, στα αρνιά, για να μην ταλαιπωρηθεί. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη. Δείτε το μόνο ως παραλληλματική φιγούρα.